Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Για να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα τηλεθεατών, να ενημερώσουμε τους πολίτες για μια σειρά θεμάτων, αλλά να ξεκινήσουμε μια γενικότερη ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που έχει υποσχεθεί να κάνει η κυβέρνηση για ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων και για ενίσχυση γενικότερα της επιχειρηματικότητας. Εκτός από το πρόγραμμα συνεργασία που είναι σε εξέλιξη, κάτι άλλο υπάρχει, ανακοινώσουμε, κύριε Σιαμπανόπουλε? Συνήθως το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετά θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είχαμε τα θέματα των δανείων μέσω της τράπεζας, το ΤΕΠΙΚ 2. Είχαμε το πρόγραμμα των δανείων με την εγκυοδοσία του δημοσίου κατά 80% από τις τράπεζες. Είχαμε το πρόγραμμα της επιδότησης των τόκων των δανείων των επιχειρήσεων. Έχουμε αυτό το διάστημα τα ποσά που δίνονται στους επιχειρηματίες εκτός από τα 700 ευρώ για τον μήνα Μάιο, για το Μάιο, που ήταν κλειστές, αντίστοιχα τα 534 ή τα 300 ευρώ ανάλογα με τις μέρες που ήταν κλειστές. Γενικώς έχουμε διάφορα προγράμματα που τρέχουν και πρέπει εμείς έτσι να είμαστε συνέχεια στις επάρξεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτά τα θέματα τα οποία μπαίνουν σχεδόν καθημερινά. Και φυσικά έχουμε και τα προγράμματα, τα ειδικά προγράμματα των εργαζομένων, το συνεργασία το οποίο ξεκίνησε από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και από ό,τι φαίνεται για τις εξαγγελίες πιθανά να έχουμε και άλλα προγράμματα, γιατί το θέμα COVID τόσο από άποψη υγείας αλλά πολύ περισσότερο από άποψη οικονομίας μάλλον θα το έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Σαφώς. Κύριε Σιαμπανόπουλε, σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα συνεργασία υπάρχει ενδιαφέρον, έχει επιχειρήσεις που θέλουν να το εκμεταλλευτούν? Σίγουρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που το σύνολο των επιχειρήσεων έχει μεγάλη μείωση του τζίρου της, των καθάριστων εσόδων, είναι δύσκολο να ανταποκριθεί το σύνολο των εργαζομένων και εάν δεν υπήρχε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα είχαμε μαζικές απολύσεις. Το πρόγραμμα αυτό βάζει ένα φρένο σε αυτή τη διαδικασία των απολύσεων και των αποχωρήσεων, γιατί δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον το μισό εργατικό κόστος της επιχείρησης να καλύπτεται από το κράτος, τόσο όσον αφορά το μισθό του εργαζομένου, όσο και όσον αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Άρα έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο νομίζω διαρκεί ως τον Οκτώβριο, θυμάμαι σωστά? Είναι από τις 15 Ιουνίου μέχρι 15 Οκτωβρίου. Η διαδικασία θα γίνεται κάθε μήνα. Δηλαδή για τον πρώτο μήνα θα γίνουν αιτήσεις από 15 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου. Άρα στην ουσία η πρώτη φάση του προγράμματος τελειώνει την Τρίτη που είναι 30 του μηνός. Αμέσως μετά όσοι επιχείρησεις θέλουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα θα μπορούν να κάνουν αίτηση για τον μήνα Ιούλιο, μετά για τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και άλλες 15 μέρες για τον Οκτώβριο. Αλλά οι αιτήσεις θα γίνονται κάθε μήνα, που θα μπορεί η επιχείρηση να βάζει είτε λιγότερο είτε περισσότερο άτομα στο πρόγραμμα αυτό. Για το θέμα της αποζημίωσης των ιδιωτικών ακινήτων, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας των αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες? Κοιτάξτε να δείτε, έχει δοθεί παράταση για το θέμα των ακινήτων. Στην ουσία είναι μέχρι τις 1 Ιουλίου για τους ιδιοκτήτες και μέχρι τις 6 Ιουλίου για τους μισθωτές. Ναι. Άρα λοιπόν η διαδικασία συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μάλιστα. Γιατί υπήρχε μια πίεση χρόνου, άρα καλώς δόθηκε αυτή η παράταση. Βεβαίως, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι είχε βγει πολύ πρόσφατα η απόφαση και έδινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι ιδίως για το μήνα Ιούνιο, που συμπεριλαμβάνεται μέσα στις χρεώσεις, ήταν λίγο δύσκολο να γνωρίζει ο διοκτήτης αν όλοι οι αντίστοιχοι μισθωτές έχουν βάλει μειωμένο ενίκιο για να μπορέσει να τον δηλώσει. Άρα έπρεπε να γίνει και μια τέτοια συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, για να μπορέσουν τα στοιχεία να είναι ίδια και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Κατερίνα. Κύριε Σιαμπανόπουλε, υπήρχαν κάποια προβλήματα με τα 534 ευρώ που θα έπαιρναν ως έκτακτη ενίσχυση όσοι ήταν σε αναστολή? Κάποιοι πήραν, κάποιοι δεν πήραν. Συνεχίζονται οι ενστάσεις προκειμένου να πάρουν και αυτοί που δικαιούνται, αλλά έκαναν κάποιο λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία στο θέμα των 534 ευρώ ήταν αυτοματοποιημένη. Δεν έπρεπε να κάνει κάποια ειδική αίτηση ο εργαζόμενος, γιατί από τη διαδικασία των αιτήσεων που είχαν κάνει επιχειρήσεις για ποιους εργαζόμενους θα βγάζαν σε αναστολή, μπορούσαν να βρουν τα στοιχεία. Βέβαια, ξέρετε, καμιά φορά τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν είναι και θεοί. Υπάρχουν και λάθη, μπορούν να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Ναι, ζήτησαν και τη βοήθειά σας. Πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν και τη βοήθειά σας. Συνήθως καταλήγουν όλες προηγήσεις στο τέλος, γιατί
επειδή τα ηλεκτρονικά συστήματα ποτέ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο 100%, στο τέλος μπαίνει το χέρι του λογιστή για να διορθώσει τα πράγματα. Mm-hmm. Και φυσικά υπήρξε αυτή η παρέμβαση και μπορούν να γίνουν διορθώσεις και από ό,τι τουλάχιστον υπόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και από την Υπουργεία, ό,τι λάθη έγιναν και κάποιοι που δεν πήραν τα ποσά ενώ τα δικαιούνταν, το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα τακτοποιηθεί και αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, υπάρχει συμμετοχή ή θα πάμε την τελευταία μέρα, γιατί δόθηκε και εκεί παράταση? Στις φορολογικές δηλώσεις υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, διότι εμείς τα λογιστικά γραφεία αυτό το διάστημα είχαμε σχεδόν πλήρη απασχόληση με αυτά με τα προγράμματα του COVID, με αποτέλεσμα να πάμε πίσω σε φορολογικές δηλώσεις. Ήδη δόθηκε ενός μηνός παράταση, η οποία μάλλον δεν επαρκεί για να λυθεί το πρόβλημα, διότι ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο στους ιδιώτες, γιατί των ιδιωτών πάρα πολλοί κάνουν και μόνοι τους τις δηλώσεις. Πολλοί έχουν γίνει γιατί είναι απλές διαδικασίες. Τώρα πλέον, όπως ξέρετε, τα περισσότερα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι με τις επιχειρήσεις. Τις δηλώσεις δηλαδή που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα, που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτή τη διαδικασία. Να φανταστείτε, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων, για να είμαστε σίγουροι ότι τα στοιχεία τα οποία θα υποβάλουμε στις δηλώσεις θα είναι και τα σωστά. Και ουσιαστικά με τη λήξη της παράτασης θα πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση. Βεβαίως, με τη λήξη της παράτασης είναι 29 του μηνός η λήγη παράταση, οπότε μέσα στις 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Θέλω να πούμε ότι αναμένουμε και κάποιες παρεμβάσεις. Ακόμα υπάρχουν και νομοθετικά κενά, γιατί όπως θυμάστε, είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι θα υπάρχει μείωση στην προκαταβολή. Mm-hmm. Αυτό ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί. Άρα δεν μπορεί να με υποβάλουμε μια δήλωση σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα είναι ακριβώς η προκαταβολή φόρου. Στα νομικά πρόσωπα πάντα μιλάμε. Mm-hmm. Βεβαίως. Σωστή παρατήρηση.